Και σε μια έκτακτη είδηση, διότι η κεραυνή των. Καλησπέρα, Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Επέστρεψε από την Εύα. Καλώ ήρθε η κεραυνή των τελευταίων ωρών. Προκάλεσαν 9 φωτιέ. Ναι, δεν μα έφταναν όλα αυτά τα μεγάλα μέτωπα που ε, έκαψαν ουσιαστικά πολύ μεγάλο μέρο από το δασικό πλούτο τη χώρα μα. Είχαμε το απόγευμα 9 αστείε φωτιά. Σε μάνδρα, Πόρτο, Γερμανό και Αταλάντη. Σε τρει διαφορετικέ περιοχέ δηλαδή. Αρχικά στην Αταλάντη, στο Δήμο Ολοκρών, όπου εκεί επιχειρούν ακόμα 48 πυροσβέστε με 22 οχήματα. Ε, μάλιστα, επιχειρούσαν και από αέρος αεροσκά, κάποια αεροσκάφη από την Ελβετία και την ε, Σερβία τα οποία έχουν περιορίσει αυτέ τι αιστείε φωτιά. Πριν από λίγο. Άρα πήγαν ξένα για να σβήσουν φωτιέ που άναψαν από κεραυνού. Απίστευτο Ακριβώ. Και υπήρχαν και άλλε έξι αιστείε φωτιά πριν από α, λίγη ώρα, περίπου πριν από ένα α, τέταρτο, στην Μάνδρα και στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί επιχειρούσαν 40 πυροσβέστε με δύο ομάδε πεζοπόρων ετοιμάτων και 12 οχήματα. Ε, δεν είναι τέτοιε φωτιά ένα δέντρο. Φωτιά Όχι κανονική φωτιά. Υπήρχε μικρή αιστεία φωτιά. Ναι, ναι. Ευτυχώ τουλάχιστον προ το παρόν ε, δεν ε, υπάρχει ανησυχία για επέκταση ε, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό, όπω γνωρίζει και στη Μάτρα υπάρχει μια μεγάλη δασική περιοχή. Ευτυχώ ήταν σε κομμάτια που δεν συνόρευαν με μεγάλο δάσο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Θα ξαναπούμε και σε λίγο με μια ακόμα σημαντική είδηση.